Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να ανοίξουμε αυτό το θέμα το οποίο σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, που έχει να κάνει με τις γέφυρες του Βόρειου Ειδικού Άξονα Κρήτης, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις εκπέμπουν SOS. Καταλληλότερος για να μας τα πει είναι ο κύριος Νίκος Κουλάς, είναι αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε και η αλήθεια είναι ότι συζητούσαμε με τον Πάπη νωρίτερα για αυτό το θέμα. Είδαμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ Γεωργίας Μακάκη στο δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές σε πολλές περιπτώσεις, κύριε Σκουλάς, ότι έχει να κάνει με τις γέφυρες και το πόσο ασφαλής είναι τελικά για τους οδηγούς. Χαιρόμαστε, κυρία Σφαγιανάκη, που συνδράμεται με τη δημοσιοποίηση των φαινομένων την επίταση της δημόσιας προσοχής. Mm-hmm. Χαιρόμαστε που με τον εντοπισμό των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες ενεργοποιείται τη δημόσια διοίκηση, εφιστάται την προσοχή, προλαμβάνεται κινδύνους. Η υπηρεσία μας είναι, όπως γνωρίζετε, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, υπεύθυνη για τη συντήρηση του ΒΟΑΚ, όχι για κατασκευαστικά θέματα. Στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η συντήρηση όχι μόνο του οδοστρώματος, αλλά και των γεφυρών. Η υπηρεσία μας έχει ώριμες μελέτες, διότι εποπτεύει την κατάσταση στα οδοστρώματα, στις γέφυρες, στα στιθέα, παντού όπου έχει αρμοδιότητα. Έχει λοιπόν ώριμες μελέτες και μάλιστα και επικαιροποιημένες και για τις 22 γέφυρες του ΒΟΑΚ που την χάνουν της αρμοδιότητάς της και παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση της φθήνουσας ασφάλειας, την οποία εκπέμπουν και την οποία εντοπίζετε και εσείς μαζί με τα δικά μας συνεργεία στην περιφέρεια. Έχουμε ήδη από πέρυσι αποστείλει ένα τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο, πέρυσι τον Οκτώβριο κάποια στιγμή, με ένα ποσό 5.100.000 για μία προτεραιοποίηση γεφυρών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται αυτή στην οποία έπεσε ένα κομμάτι προχθές, η γέφυρα της Αλικαρνασσού, η γέφυρα στα Λινοπεράματα, το Σελεμιανό Ρέμα, η γέφυρα της Ζουρίδας, η γέφυρα κάτω διάβασης της Ίσες. Αυτές είναι λοιπόν, κύριε Σκουλά, έξι γέφυρες που έχετε ξεχωρίσει ως άμεση προτεραιότητα. Την οποία από πέρυσι έχουμε αποστείλει στο Υπουργείο ζητώντας χρήματα 5.100.000. Είχαμε επίσκεψη του κυρίου Υφυπουργού, του κυρίου Ταχιάου, τον Αύγουστο εδώ πέρα. Δώσαμε δεύτερο τεχνικό δελτίο με αυξημένα σημεία, 21 σημεία και ένα προϋπολογισμό 9.800.000 για δεύτερη φορά, επισημένοντας ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αρναουτάκης, την επικινδυνότητα του σημείου, δείχνοντας φωτογραφίες, δείχνοντας την φθορά την οποία δείχνετε πολύ εύστοχα και εσείς στο κανάλι και στα ρεπορτάζ σας και στα οποία σας συνδράμουμε ως δημόσια υπηρεσία η οποία αντιλαμβάνεται και το μέγεθος της ευθύνης και τον κίνδυνο και τις ευθύνες προφανώς. Το Υπουργείο λοιπόν, και διαμαρτυρόμαστε και δημόσια για αυτά, απέναντι στις συχνότατες οχλήσεις, στις επισημάνσεις, στην οριμότητα των μελετών την οποία διαθέτουμε, στην επικαιροποίηση των μελετών, οι μελέτες για όλα αυτά τα που πρέπει να γίνουν στις γέφυρες έχουν επικαιροποιηθεί από την υπηρεσία μας ήδη από το 2021. Είναι έτοιμες και αυτό είναι σημαντικό, είναι έτοιμα, που λέτε. Και δεν έχουμε την ετοιμότητα του Υπουργείου να χρηματοδοτήσουμε. Γιατί δεν παίρνετε αυτό το Υπουργείο, γιατί δεν απαντάτε. Και θα σας πω και στο μεταξύ, ότι θα το κάνουμε, θα το δούμε, τι λέτε είναι αυτή η κατάσταση, είναι αυτές τις φωτογραφίες. Ναι, είναι αυτό το υλικό. Ο Περιφερειάρχης δεν παραλείπει να επισημαίνει αυτή την ξεκάθαρη φθορά η οποία υπάρχει σε κάποιες από τις γέφυρες. Στο μεταξύ διάστημα, κυρία Σφαγιανάκη, κύριε Σαββίδη, στο μεταξύ διάστημα τα συνεργεία μας δεν παραλείπουν να επεμβαίνουν σωστικά στις γέφυρες αυτές, όχι μόνο όταν πέφτει όπως προχθές ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να είχε πέσει και σε ένα αυτοκίνητο στη ή σε κάποιον του πεζό, Κατσαμπά, έτσι, κύριε στο γέφυρο του Σελαμιανού Ρέματος, ακριβώς έτσι λέγεται, κύριε Σαββίδη. Δεν περίμενε δηλαδή η υπηρεσία μας να πάει να επέμβει σωστικά μόνο εκεί πέρα. Διαρκώς εποπτεύει και επεμβαίνει και αποξέει το φθαρμένο μπετόν. Όμως αυτή είναι μια μερικότητα. Γιατί μπορείτε να παρέμβετε μέχρι ενός σημείου, έτσι. Και γιατί επιπλέον. Διότι εκεί όπου παρεμβαίνουμε σωστικά,
θα μπορούσαμε να έχουμε μια ωραία εικόνα, να μην φαίνεται αυτό το φθαρμένο μπετόνι, τα σίδερα. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι μια ελλιπής παρέμβαση. Διότι αν δεν γίνει στο σύνολο. Ακριβώς. Αν δεν γίνει στο σύνολο. Έτσι. Αν δεν γίνει στο σύνολο, δεν είναι ανάγκη να είναι ωραίο για να μην ανησυχούν οι πολίτες. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμβαλωματικά. Αλλά εδώ πρέπει να είμαστε σοβαροί. Ή θα πρέπει λοιπόν να ξεντηθεί από το επιφανειακό μπετόν όλη η γέφυρα, ακόμα και τα υγιή σημεία του μπετόν, mm-hmm. να γίνει συνολική επέμβαση και αποκατάσταση της φθοράς, ή αυτά ακριβώς που δείχνετε τώρα στους δέκτες σας, τα επιδερμικά εμβαλωματικά σημεία, επειδή δεν αρμόζουν απόλυτα με το υπόλοιπο που δεν έχει φθαρεί, κάποια στιγμή με την κακοκαιρία, τους επόμενους μήνες, τα επόμενα πολύ 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 λίγα χρόνια, έχουν γίνει και αυτά σημεία εισόδου νερού με την κακοκαιρία και συνεχίζεται η φθορά στα γειτονικά τους τμήματα. Σωστά. Να σας διακόψω λίγο να σημειώσουμε ότι αυτές οι καταπτώσεις που είχαμε και στη γέφυρα στο Λαμιανό, Ρέμα και αλλού, έγιναν χωρίς να έχουμε ακραία φυσικά φαινόμενα. Ούτε καταιγίδες ισχυρές είχαμε το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έγιναν ανεξαρτήτως καιρού ή φυσικό φαινόμενο. Είναι φθορά χρόνου, είναι φθορά κύριε Σαββίδη. Εμείς την έχουμε εντοπίσει. Για να έχουμε ώριμες μελέτες, για να έχουμε, κυρία Σφαχιανάκη, επικαιροποιημένες μελέτες, σημαίνει ότι εμείς το θέμα το έχουμε εντοπίσει από χρόνια. Δεν περιμένουμε να πέσει ένα κομμάτι τσιμέντο. Είναι φθορά χρόνου αυτό, όμως, για να προσθέσω κάτι στο ερώτημα του Μπάμπη. Αν αύριο μεθαύριο έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, mm-hmm. μπορεί να δούμε μεγαλύτερες καταστροφές σε αυτές τις γέφυρες. Να προσθέσετε την τεταμένη σας διαμαρτυρία, κυρία Σφαχιανάκη. Το Υπουργείο είναι ο δέκτης. Εμείς χαιρόμαστε που επισημαίνεται αυτό το θέμα, το οποίο και εμείς πριν δοθεί στη δημοσιότητα αυτό το περιστατικό, εμείς έχουμε κάνει όλη την διοικητική προεργασία και ο Περιφερειάρχης έχει κάνει όλη την προσωπική επαφή η οποία χρειάζεται προς το Υπουργείο, το οποίο σιωπά αδρανεί αδικαιολόγητα. Το τονίζουμε διότι σε μερικούς μήνες με οξέα καιρικά φαινόμενα, mm-hmm. μπορεί να έχουμε κάτι ατυχές. Αυτό που είπε η Νικολέτα. Βεβαίως. Επόμενες μέρες. Γιατί θα αναρωτηθεί κάποιος από τους τηλεθεατές που μας παρακολουθεί σε μια ισχυρή βροχόπτωση μετά από ένα 24ωρο ή 24ωρο ισχυρό βροχοπτώσεων και ισχυρό φαινομένων, είναι ασφαλές να περάσω εγώ από αυτή τη γέφυρα, από πάνω ή από κάτω από αυτή τη γέφυρα? Χρειάζεται να γίνει αυτό το οποίο ζητάμε από το Υπουργείο. Mm. Δεν θα είμαστε εμβαλωματικοί προκειμένου να ξοδεύουμε τα χρήματα του ελληνικού λαού σε καταστάσεις ωραιοποίησης, οι οποίες δεν παράσχουν την δομική και ριζική. Το ερώτημα δεν πάει γιατί δεν κάνετε κάτι που να αφορά την καλεστησία. Κυρία Σφαχιανάκη, εμείς επεμβαίνουμε και χωρίς να χρειαστεί να επεμβαίνουμε. Ναι. Αλλά αυτές οι μερικότητες απλά ξοδεύουν τα χρήματα του ελληνικού λαού εκεί όπου χρειάζεται να γίνει ολική παρέμβαση. Ολική. Ξαναλέμε, η μερικότητα έχει μία προσωρινή χρήση. Κύριε Σκουλά, όμως... Εγώ δεν μπορώ, συγγνώμη, Μπαμπή, δεν μπορώ να κατανοήσω την καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου. Είναι απαράδεκτη. Νομίζω ότι κανείς μας δεν μπορεί να την κατανοήσει. Είναι απαράδεκτη. Αυτή τη συζήτηση, όταν γνωρίζει. Μετά για τα τραγικά φαινόμενα τα οποία έχουμε από παραλήψεις της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, αυτό είναι ένα άλλο που πρέπει να επισημανθεί. Πάντως φανταζόμαστε ότι αν συνεχίσει την ίδια στάση το Υπουργείο, το κεντρικό κράτος δηλαδή της άρνησης, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάτε και σε ένα εφεδρικό σχέδιο. Κάτι ενδιαφέρον, δεν μπορείτε να περιμένετε προφανώς εσάι το Υπουργείο. Κύριε Σαββίδη, εμείς με το προσωπικό το οποίο έχουμε, έχουμε κάποιους πολύ λίγους εργαζόμενους, έχουμε όλο τον ΒΟΑΚ με κλαδοκοπές, με καθαρισμούς, τα βλέπετε όλα. Με σκουπίδια τα οποία αλλάζουν αρμοδιότητα από τον Ιανουάριο, πηγαίνουν στους Δήμους. Στη θέα, βλέπετε ότι δίνουμε ένα διαρκή αγώνα. Ανάμεσα στις τεταμένες υπόλοιπες προσοχές μας προστίθεται και αυτό των γεφυρών περισσότερο από αυτή την αδράνεια του Υπουργείου. Ωραία. Να ανοίξουμε και λίγο την κουβέντα, Νικολέτα και κύριε Σκουλά. Όπως θέλετε, διαθέσιμη. Ναι, να πάμε στον προγραμματισμό έργων. Είδαμε και το τελευταίο διάστημα και εκτέλεση έργων οδικής ασφάλειας σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου και στον Καρτερό και προς τη μεριά του Γαζίου. Έτσι, συνεχίζονται τα έργα οδικής ασφάλειας. Κύριε Σαββίδη, συνεχίζονται. Ολοκληρώσαμε αυτή την εύστοχη παρέμβαση στο Γάζι. Και πριν να απαντήσετε, να μεταφέρω και ένα σχόλιο της καλής συναδέλφου της Γεωργίας Μακάκη, ότι ο τεχνικός κόσμος σχολιάζει, γιατί παρακολουθεί τη συζήτησή μας, ότι το μπετό έχει φιλότιμο μέχρι πότε όμως. Βέβαια. Να...
και συγγνώμη που σας διακόψα. Νομίζω το σχόλιο τα λέει όλα. Της Γεωργίας Μακάκη. Βεβαίως. Συνεργαστήκαμε για αυτό το ρεπορτάζ με την κυρία Μακάκη. Ναι, το γνωρίζω. Μα έχει ασχοληθεί και πισταμένος η Γεωργία με το θέμα. Και να συνεχίσετε να το εστιάζετε. Έτσι. Και να συνεχίσετε να το εστιάζετε. Ελπίζω να συνεχίζουμε για πολύ καιρό, κύριε Σκουλάκη. Μακάρι να το θελήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο που το να πάμε. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί επικοινωνούμε και διοικητικά το πιέζουμε. Τα αστικάκια όμως με τα ρεπορτάζ σας, μια χαρά μπορούν να συνοδεύουν τα πρωτόκολλα με τα τεχνικά δελτία. Σωστό. Στο Υπουργείο. Σωστό, χαιρόμαστε. Και σας διαβεβαιώ ότι θα γίνει. Θα γίνει. Ωραία. Λοιπόν, στα έργα οδικής ασφάλειας. Λοιπόν, κάναμε τον Οκτώβριο κάποια παρέμβαση εύστοχη στο Γάζι από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τους Κουρίτες. 700 μέτρα τα οποία ασφαλτοστρώθηκαν, διαγραμμίστηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες και είναι έτοιμα πια παραδομένα στην χρήση του κόσμου. Κάναμε και κάποια υδραυλικά έργα για την παροχέτευση των νερών τα οποία παροχετεύονται στο ρέμα του Γαζανού ποταμού και βελτιώσαμε πάρα πολύ το επίπεδο οδικής ασφάλειας σε αυτό το σημείο του Γαζίου και στη συνέχεια τον Νοέμβριο, κάποια στιγμή, τέλειο Οκτώβρη, κάναμε περίπου άλλα 700 μέτρα από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι τον κόβο της Επισκοπής, στον Καρτερό. Μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι γιατί τα έβλεπα, επειδή είμαι εκεί κοντά, ότι εκτελέστηκαν με πολύ γρήγορη ταχύτητα. Και ναι. Μπορώ να το επισημάνω. Δηλαδή το ναι, αποδίδουμε εύσημα όποτε συμβαίνουν καλές δουλειές στους αντίστοιχους εργολάβους. Και μάλιστα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι θα συνεχίσουμε για περίπου άλλο 1,5 χιλιόμετρο στην ίδια περιοχή, ανάμεσα δηλαδή στον κόμβο εκεί της Επισκοπής μέχρι το Αρίνα. Τα πιο δύσκολα σημεία, τα πιο φθαρμένα. Αφορά περιμετρικά... το υπόλοιπο κομμάτι της περιοχής του Κοκκίνη Χάνη, γιατί υπάρχει και ένα κομμάτι. Αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ενώ λοιπόν θα επιλέξουμε 1,5 χιλιόμετρο από το Μπρουκ μέχρι το Αρίνα, να δούμε σε ποιο σημείο συνεχόμενα ή διακεκομένα είναι πιο υποβαθμισμένη η παλιά εθνική οδός για να την αποκαταστήσουμε, την επόμενη εβδομάδα φιλοδοξούμε Τρίτη καιρού επιτρέποντος. Να εγκατασταθούμε για να κάνουμε τα υπόλοιπα 700 μέτρα που μένουν στο Κοκκίνη Χάνη, από του Χατζή το Φούρνο μέχρι τις κατασκηνώσεις της Γούρνες. Αυτό το κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει, όπως και το κομμάτι του Καρτερού, πολύ την τουριστική κίνηση, την οικιστική πυκνότητα. Και όχι μόνο, περιοχής, ναι, μόνιμους κατοίκους. Είναι μια πολύ εύστοχη παρέμβαση. Ναι. Και είναι μια καλή περίοδος για να εκτελεστεί τώρα, γιατί δεν ταλαιπωρεί έτσι. Το καλοκαίρι αναρωτιόμαστε καμιά φορά γιατί γίνονται τώρα τα έργα τώρα που έχει αυξηθεί ας πούμε, η κυρία Σφαγιανάκη, δεν προλαβαίνουμε χειμώνα καλοκαίρι. Ναι, εντάξει, όχι, λοιπόν, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δεν σας κρύβω ότι η βία των ανθρώπων μόλις τέλειωσε η τουριστική περίοδος εκεί γύρω στα τέλη του Οκτώβρη και πού είναι τώρα και πότε θα γίνει. Θα γίνει λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Αυτό το κομμάτι πιστεύουμε σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες το αργότερο, να έχει τελειώσει και να πάρει μετά σειρά ο ΒΟΑΚ. Δηλαδή, πάντως, ναι. Και πριν πάμε στο ΒΟΑΚ, κύριε Σκουλά, να σας πω ότι το κομμάτι αυτό, επειδή και εγώ και ο Μπάμπης μένουμε και στην περιοχή και γνωρίζουμε, μπορεί να λέμε παλαιά εθνική οδός, αλλά είναι μια οδική αρτηρία που σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος. Ενδοαστικός δρόμος. Είναι ενδοαστικός και με πυκνή τουριστική χρήση. Σωστά. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται. Όλο αυτό το κομμάτι στο οποίο μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη θα το έχουμε αποκαταστήσει από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι το. Μέχρι την παραλία, τα σύνορα των Γουρνών, η παλιά εθνική οδός, ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν αδικαιολόγητα στην όψη και στη χρήση την οποία ήταν, για την σημασία του για το τουριστικό προϊόν, για τη σημασία του για την αξία των ντόπιων επιχειρήσεων και κατοίκων. Έτσι. Τώρα το έχουμε αποκαταστήσει. Λοιπόν, αμέσως πάμε λοιπόν στο μόλις ΒΟΑΚ. Φύγουμε από το Κοκκίνη Χάνη, επειδή το έχει ο ίδιος ο εργολάβος, αμέσως μόλις φύγουμε από το Κοκκίνη Χάνη, την μεθεπόμενη ελπίζουμε εβδομάδα, εγκαθιστάμεθα στα αλληνοπεράματα. Και ξεκινάμε σταδιακά το νότιο ρεύμα από τα αλληνοπεράματα μέχρι τη Γιώφυρο. Έχουμε λοιπόν αυτό το καθηκοντολόγιο με τα έργα αυτά προκειμένου να... Εκεί τώρα κύριε Σκουλά θα ακολουθηθεί η γνωστή συνταγή που έχουν, συνταγή ενός εισαγωγικά που έχετε ακολουθήσει σε άλλα τμήματα του ΒΟΑΚ, δηλαδή θα κλείνει ένα... κάποια λωρίδα κυκλοφορίας. Το δοκιμάσαμε αυτό, ναι. Ναι, το δοκιμάσαμε αυτό, λειτουργήσε ακόμα και τον Ιούλιο δουλεύαμε εκεί στα αλληνοπεράματα. Δεν προκλήθηκε ιδιαίτερο θέμα, διότι ακόμα και αν ήταν τουριστική περίοδος, επειδή έχουμε φύγει από το κομμάτι το οποίο μας ταλαιπώρησε από τη γέφυρα της Παπαναστασίου μέχρι τη Γιώφυρο, επειδή ήταν ενδοαστικό τμήμα, εκεί δημιουργήθηκε πρόβλημα. Μόλις φύγαμε από τη Γιώφυρο προς Γάζι και ακόμα περισσότερο προς λινοπεράματα, δεν είχαμε κανένα θέμα κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας.
Οπότε νομίζουμε σε χειμερινή σεζόν, με την ίδια μέθοδο και με νυχτερινές εργασίες στους κόμβους, όπως και με νυχτερινές εργασίες τελέστηκε και αυτό το κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο στο Γάζι μέχρι τη στροφή προς Κουρίτες. Πρόσφατα μπήκαν στη ζωή μας οι νυχτερινές εργασίες. Ναι, ναι, από πέρυσι. Αλλά εξυπηρετεί, κύριε Σκουλιά. Ναι, ήταν μια θεσμική τομή πρόσφατη, ναι. Αλλά το είδαμε ότι λειτουργεί. Το εισηγήθηκαν οι συνάδελφοί σας, το εισηγήθηκαν οι πολίτες. Βεβαίως να υπάρχει και καλή συνεννόηση και με τους εργολάβους τώρα σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά χαίρομαι για τις επισημάνσεις που κάνετε για τις γέφυρες, διότι το στικάκι με το ρεπορτάζ, το χθεσινό, το σημερινό, θα συνοδεύεται πρωτόκολλο στο Υπουργείο. Αν αυτό εστιάζουμε κάνει κάτι και βοηθήσει. Εστιάζουμε στα προβλήματα. Ναι. Εστιάζουμε στα προβλήματα. Βέβαια. Πάντως, έργο με το έργο, νομίζω και στην περιφέρεια και στην συνεννόηση με τους εργολάβους, έτσι βελτιώνεται η όλη κατάσταση και μειώνεται η ταλαιπωρία για τον κόσμο. Νομίζω το βλέπουμε στην πράξη αυτό, κύριε Σκουλά. Κοιτάξτε να δείτε την εικόνα σε σχέση με πρόπερση. Δηλαδή, όλο το κομμάτι από τη γέφυρα της Παπαναστασίου, ακόμη και παλιότερο από το αεροδρόμιο μέχρι τα λινοπεράματα, ήταν ένα πολύ ταλαιπωρημένο κομμάτι το οποίο έχει αλλοιώσει τώρα και ελπίζουμε μέχρι τον Ιανουάριο να έχουμε τελειώσει και από αυτό το κομμάτι. Να είναι μια άλλη εικόνα περιμετρικά του Ηρακλείου. Περιμετρικά του Ρεθύμνου, από το Σφακάκι μέχρι τον Κόμβο Αμαρίου, στη γέφυρα των Μουρνιών στα Χανιά. Και παντού όπου επενέβημεν είχε μια κέρια παρέμβαση, η οποία μάλιστα θα παραμείνει ως τέτοια, διότι δεν θα επέμβει ο νέος ΒΟΑΚ στα κομμάτια τα οποία έχουμε επιλέξει να αποκαθιστούμε. Mm-hmm. Αυτά δηλαδή τα οποία φτιάχνουμε θα μείνουν εκτός, ακριβώς, εκτός κατασκευής νέου ΒΟΑΚ και είναι τόσο απαραίτητο να αποκατασταθούν. Στο Παλαιόκαστρο, πολύ κέρια αυτή η παρέμβαση την οποία κάναμε, στείλαν δρόμο προς Αγία Γαλήνη και φυσικά το κόμβος των Κουνάβων με μια άλλη εικόνα μετά από την κατασκευή και την φωταγώγηση του συγκεκριμένου σημείου. Ερώτηση είναι των πολιτών. Για τον κάθε δρόμο της Μεσαράς θα γίνει μια παρέμβαση, διότι έχουμε ένα καλό τμήμα που ξεκινάει εδώ από το Ηράκλειο. Έχουμε στη συνέχεια και στην Αγία Βαρβάρα το νέο δρόμο, αλλά ενδιάμεσα υπάρχει μια διαφορά, κύριε Σκουλά. Δηλαδή, ο δρόμος είναι άφιαχτος. Ναι. Θα γίνει κάποια δρομολογείται κάτι από την περιφέρεια. Είναι θέμα Υπουργείου αυτό το κομμάτι. Εμείς θα επέμβουμε στο άλλο κομμάτι, στον παλιό δρόμο. Τους επόμενους μήνες θα μπουν τα συνεργεία μας για ένα κομμάτι στην αποκαθιζήσεις και καθολιστήσεις στον Άγιο Αντώνιο και στην, εκεί προς την στο Βουρβουλίδη, προς την Παναγία την Αρμυρή. Μάλιστα. Αυτά τα δύο κομμάτια με ένα έργο προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων θα ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Και στο τέλος της ημέρας και η δεύτερη επίστρωση στο κομμάτι αντιολισθηρή που μένει ακόμα από την Κόμβο Καλλιθέας μέχρι τον Κόμβο Αλικαρνασσού για να κλείσει όλο το πακέτο περιεστικά του Ηρακλείου, ελπίζουμε για πολλά χρόνια. Και το κομμάτι της Καζαντζίδη, το οποίο ολοκληρώθηκε λοιπόν, και είμαστε πανέτοιμοι για να μην έχουμε άλλα προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα. Τέλος τα αντιπλημμυρικά φαινόμενα. Ακόμα και στην περιοχή του Γαζίου που επενέβημε τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο σε αυτά τα 700 μέτρα, και εκεί τοποθετήσαμε νέες υδραυλικές ροές, σχάρες, προκειμένου τα νερά τα οποία λίμναζαν εκεί πέρα. Πολύ το χειμώνα να παροχετεύονται στο ρέμα του Καζανού ποταμού. Ήταν μια πολύ κέρια επισήμανση, το οφείλω στη μνήμη του, την οποία μου έκανε από τη στιγμή που ανέλαβα την ευθύνη των τεχνικών έργων ο Χαλκιαδάκης, ο Σταύρος, ο παλιός δήμαρχος Τηλής. Οφείλω να το πω αυτό στη μνήμη του για την επισήμανση αυτού του σημείου. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σκουλά. Τιμή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.